καλέσει να μιλήσουμε και να δούμε όλες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό μαζί με την κυρία Ερατόκοζάκου Μαρκουλή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκουλή, και καλό μήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού, και καλό μήνα και εσάς και στους τηλεθέτες σας. Φούλοι μηχανές εδώ στη Λευκοσία, όμως φούλοι μηχανές και στα κατεχόμενα. Με τον κύριο Τσαβούσογλου να φθάνει και να συναντάτε σήμερα μαζί με τον κύριο Τατάρ. Κυρία Μαρκουλή, διαβάζοντας και σήμερα αλλά και ψες το βράδυ δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, επανέρχονται μάλλον με το ότι δεν συζητάμε ομοσπονδία. Θέλω να μου πείτε εσείς την τοποθέτησή σας. Ακούσαμε πριν για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και εξαιρετικά κρίσιμα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε μία Τουρκία και ένα Τουρκοκύπριο ηγέτη οι οποίοι το σπηλίζουν πραγματικά με τις δηλώσεις τους και με τις θέσεις τους αυτή την ίδια τη βάση λύσης του Κυπριακού. Αυτό έχουμε να το δούμε από τη δεκαετία του 90, όταν ο τότε Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κύριος Ντενκτάς, είχε επιμείνει σε κάποιο στάδιο των διαπραγματεύσεων σε αυτό που λένε τώρα οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία, σε κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή ότι θα πρέπει τα δύο τότε συνιστώντα κρατήδια να είναι κυρίαρχα σε ένα μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Τότε όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Μπούτρος Γκάλι, αλλά και το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας, είχαν τοποθετηθεί πάρα πολύ έντονα σε αυτή την απέτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, και τόσο στην έκθεση του Γενικός Γραμματέας τότε το Νοέμβριο του 1992, όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ψήφισμα 789, ήταν πολύ καυστική έναντι του Τουρκοκύπριου ηγέτη και τον καλούσαν να επανέλθει στις θέσεις των Ηνωμένων Εθνών. Ο ίδιος μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας παρέπεμπε τα ψηφίσματα τα οποία αναφέρονται σε μία κυριαρχία, σε μία διεθνή προσωπικότητα, μία επικότητα και σε ένα διζωνικό δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος. Σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς έχουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας, και θέλω να το χαιρετήσω πραγματικά αυτό, και ήταν κάτι που ανέμενα με μεγάλη αγωνία να δω, επαναλαμβάνει στο τελευταίο του ψήφισμα όλες εκείνες τις σημαντικές παραγράφους που αφορούν το θέμα της βάσης λύσης του Κυπριακού, μια προσωπικότητα παραπέμπει δηλαδή σε ψηφίσματα που αφορούν την βάση λύσης του Κυπριακού. Mm-hmm. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ανοίγει μία πόρτα στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στην Τουρκία, λέγοντας ότι ναι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αυτά τα ψηφίσματα και το τελευταίο ψήφισμα επαναλαμβάνει, mm-hmm. όμως εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω. Αυτό πιστεύω είναι ένα τεράστιο λάθος του Γενικού Γραμματέα. Θα έπρεπε ο Γενικός Γραμματέας να είχε τοποθετηθεί παραπέμποντας τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για τη βάση λύσης του Κυπριακού και να προτρέψει και την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να επανέλθουν σε αυτή τη βάση λύσης. Mm-hmm. Διαφορετικά αντιλαμβάνεστε, εάν πάμε σε μία συνάντηση που φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει αποφασίσει να τη συγκαλέσει, παρόλο που υπάρχει αυτό το τεράστιο χάσμα. Δεν είναι όπως τον Νοέμβριο του 2019 που είχαμε τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Ακιντζή, mm-hmm. και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν επαναλάβει τις δεσμεύσεις τους για το διζωνικό δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος, για τις μέχρι τότε συγκλήσεις, για το ανακοινωθέν με το οποίο είχαν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις τότε του Φεβρουαρίου του 2014, με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή. Είχαμε φτάσει και επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες ότι είμαστε πολύ κοντά στη mm-hmm. λύση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν σύμπτωση των δύο πλευρών όσον αφορά τη βάση λύση. Οπότε εγώ αυτό που το οποίο θα ήθελα για να μην αισθάνομαι αυτή την έντονη ανησυχία θα ήταν μια τοποθέτηση του ιδίου του Γενικού Γραμματέα ότι υπάρχουν τα ψηφίσματα, δεσμευόμαστε από τα ψηφίσματα και θα κινηθούμε μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, ότι δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Η τελευταία δήλωση δυστυχώς του Γενικού Γραμματέα άφησε, όπως είπα, άνοιξε ένα παράθυρο προς την τουρκική πλευρά, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και κυρία Μαρκουλή, η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον κύριο Μισελ, ναι, φαντάζομαι ότι δεν είναι το ίδιο με το να το ανακοινώνει βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας, όμως έχει τη σημασία Σίγουρα έχει σημασία, όμως θυμάστε ότι και τον Οκτώβριο και τον περασμένο Δεκέμβριο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ναι, δεν υπήρχε ρητή αναφορά στη λύση της ζωνικής δικαιοτικής ομοσπονδίας. Και το είχαμε επισημάνει όλοι αυτό. Και ήταν ακριβώς μετά από τις λεγόμενες εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που έπρεπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο, να τοποθετηθεί όπως τοποθετείται σήμερα ο κύριος Μισελ και ο κύριος Μπορέλ και ο κύριος Χινάς και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Με ρητή αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού που δεν μπορεί να είναι άλλη από την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και παραπομπή στα σχετικά ψηφίσματα που καθορίζουν αυτό το πολύ σημαντικό πλαίσιο. Σίγουρα όμως αυτό που τώρα πρέπει να δούμε είναι πώς προετοιμαζόμαστε. Μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχουν αρχίσει οι διεργασίες και ότι γίνονται οι συναντήσεις. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουμε ίδια βάση. Δηλαδή δεν ξεκινάμε καθόλου μαζί. Δεν υπάρχει τίποτε κοινό. Πλην του γεγονότος ότι συμφωνούν να πάνε σε αυτή την άτυπη διάσκεψη. Τίποτε άλλο. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο κοινό όσον αφορά τις θέσεις των δύο πλευρών. Δηλαδή το χάσμα είναι ωκεανός. Άρα το σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας είναι ότι θα πάνε στο κενό και αυτή η προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Ή τι μπορεί να βγει από αυτή την προσπάθεια. Γιατί το να διαπιστώσουμε ότι είμαστε σε δύο τελείως διαφορετικούς πόλους, αυτό δεν χρειάζεται να πάμε σε μια άτιμη πενταμερή για να το δούμε με αυτά που έχουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και Ευρωπαίων αξιωματούχων και άλλων, οι οποίοι λένε ότι αυτή δεν είναι η τελευταία κουβέντα που θα πει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Αυτό το ακούμε είναι αλήθεια το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε όμως, αυτό το οποίο λένε αυτοί που το λένε, λένε ότι μπορεί να η Τουρκία την τελευταία στιγμή να πει εντάξει, δεν πάω για δύο κράτη, πάω για συνομοσπονδία. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο σημείο, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στους Κύπριους πολίτες, ότι συνομοσπονδία και δύο κράτη δεν διαφέρουν στην ουσία σε τίποτα. Γιατί η συνομοσπονδία προϋποθέτει δύο ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη. Ποια είναι η διαφορά των δύο? Είναι ότι στην περίπτωση της συνομοσπονδίας τα δύο αυτά ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη συμφωνούν ότι σε ένα, δύο, τρία θέματα, κυρίως σε θέματα που αφορούν την διεθνή εκπροσώπηση και την άμυνα, θα συνεργαστούν. Να σας πω επίσης ότι σήμερα, το 2021, δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος στον κόσμο που να είναι συνομοσπονδία. Κανένα κράτος. Υπήρχαν στο παρελθόν κάποια κράτη, όπως για παράδειγμα ένα διάστημα είχε συνενωθεί η Σενεγάλη με την Γκάμπια και με το όνομα Συνεγκάμπια και με αυτό το όνομα εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό διάρκεσε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και διαλύθηκαν εξών συνετέθηκαν τα δύο. Γιατί δεν λειτουργούσε ουσιαστικά. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Και αποφάσισαν ότι θα επανέλθουν πίσω στα δύο κράτη. Μία άλλη περίπτωση ήταν η περίπτωση της Αιγύπτου και της Συρίας, που και πάλι με την ονομασία Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία είχαν δημιουργήσει αυτή τη συνομοσπονδία, η οποία και εκείνη ήταν βραχίας. Δεν διήρκεσε για μεγάλο διάστημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη σημερινή πολιτική σκηνή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως συνομοσπονδία.
Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ομοσπονδιακά κράτη, τα οποία μπορεί άλλα να είναι αποκεντρωμένα, άλλα να είναι συγκεντρωτικά. Αυτό υπάρχουν διάφορες μορφές ομοσπονδίας. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι στην ομοσπονδία έχουμε ένα κράτος με μία διεθνή προσωπικότητα, με μία κυριαρχία, με μία υπηκότητα, το οποίο λειτουργεί ως πραγματικά ένα κυρίαρχο κράτος. Φαίνεται τα πράγματα οδηγούνται σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς και θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Ελπίζω να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία. Ελπίζω να έχουμε τη στήριξη όλων αυτών που θα πρέπει να μας στηρίξουν και θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα δηλώσεις ηγετών άλλων κρατών. Εκτός από τον κύριο Μισελ, εκτός από τον κύριο Μπορέλ, για παράδειγμα ο Γάλλος Πρόεδρος, να βγει και να πει ότι εμείς ως Γαλλία δεν μπορούμε να δεχτούμε και ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε άλλη λύση του Κυπριακού από την επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο με βάση που συζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρκουλή, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και θα σας ξαναέχουμε πολύ σύντομα μαζί μας όταν δούμε και εμείς τις εξελίξεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή σας την παρουσία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας, κύριε.